Κύριε Πεπόνη, θα θέλαμε για άλλη μια φορά μια ενημέρωση ότι μπορεί να κάνουν οι πολίτες με υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ναι, όπως έχουμε ενημερώσει και άλλη φορά, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να το ξαναπούμε. Το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου, σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών, συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του Καταναλωτή, όπου εμείς, δηλαδή η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών, μπορεί ο κάθε ένας, άσχετα αν είναι εργαζόμενος ή όχι, ο οποίος έχει πρόβλημα με τις τράπεζες, είτε για δάνεια, είτε επιστωτικές κάρτες ή οτιδήποτε άλλο, και αδυνατεί να πληρώσει με τους όρους που είχε μέχρι τώρα, θα μπορεί να παίρνει, να επικοινωνεί με την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών, τα τηλέφωνα υπάρχουν, όπου ένας οικονομολόγος θα αναλαμβάνει να του φτιάξει δωρεάν το φάκελο και την πρόταση, την οποία μπορεί να καταθέσει στην τράπεζα, και επειδή ακριβώς είναι και μέσω του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η τράπεζα είναι σχεδόν δεσμευμένη ότι πρέπει να το τηρήσει αυτό, διότι καταλαβαίνετε ότι με την οικονομική κρίση που έχουμε, πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι σε αδυναμία να τα φέρουν πέρα σε ό,τι αφορά τα δάνεια κτλ. Μέχρι στιγμής υπάρχει συμμετοχή? Ναι, υπάρχει συμμετοχή. Και μάλιστα και από το νομό Λασιθίου, από ό,τι έχω επικοινωνήσει και έχω μάθει, έχουν διαφερθεί αρκετοί, και αυτό σημαίνει ότι θα είναι ακόμα περισσότεροι. Απλά θεωρώ ότι και με τη βοήθεια τη δικιά σας θα υπάρξει περισσότερη ενημέρωση και έτσι να υπάρξουν περισσότεροι, διότι είναι δωρεάν. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να έρθει στο εργατικό κέντρο, όχι, να επικοινωνήσει? Όχι, όχι, όχι. Απλά το τηλέφωνο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών, ή να πάρει στο εργατικό κέντρο, το έχουμε βάλει στην εφημερίδα, αλλά μπορεί να πάρει, να του πούνε το τηλέφωνο ή το email ή οτιδήποτε άλλο τρόπο να επικοινωνήσει, και σας λέω θα γίνουν τα πάντα χωρίς να υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρηση σε αυτόν που ενδιαφέρεται να κάνει διακανονισμό.